λοιπόν, ήθελε να παιδεύει τους γονείς του. Πολύ. Το σπίτι του, τα αδέρφια του. Λοιπόν, να δείτε, είχε ένα δαιμόνιο, φοβότανε να μπει μέσα στο τραμ. Και τον πατέρα του, όταν πηγαίνανε κάτι, διαρκώς τον έβαζε και πλήρωνε και τον γύριζε με ταξί. Και άλλα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, ενώ τώρα εγώ τον εκανόνισα να πάει να φύγει από τους γονείς για να ελευθερωθεί από αυτά τα πράγματα, με την ευλάβεια όλη που εδόθηκε στην αγάπη του Θεού, τα πέταξε όλα, καταλάβατε. Και το έχω δει σε πολλούς αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, αυτό βασανίζει σήμερα τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα τα περασμικά που πιάνε σαν διαβολικά πράγματα τους νέους και φεύγουν από τα σπίτια τους και τα μπάζουν με τους γονείς τους και παρατάνε τα γράμματα και αυτό. Έπειτα ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι η εργασία, είναι το ενδιαφέρον για τη ζωή. Η τέχνη, ο τύπος, τα λουλούδια. Πολύ σπουδαία πράγματα. Η μελέτη στην Αγία Γραφή, τα ενδιαφέροντα, στη θρησκεία, στην αγάπη του Θεού. Τι να τους κάνεις ψυχιάτρους και τους ψυχαναλυτές και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Λοιπόν, υπάγεται εν ειρήνη. Από τα ωραία παραδείγματα που μας ανέφερε ο γέροντας Πορφύριος, ας συγκρατήσουμε το μεγάλο μυστικό της μετατροπής των θλίψεων σε χαρά. Είναι η ταπείνωση που ελκύει την χάρη του Θεού. Yeah.